Γεννήθηκες με, με ξανθά, μπουκλωτά. Κοκκινό ξανθά. Κοκκινό ξανθά, μαλλιά αφάνα όμως. Ναι, ναι, ναι. Δηλαδή εδώ ως αγοράκι, δεν, τα μικρά παιδάκια εδώ, σε τι ηλικία είσαι, τριών. Πρέπει να είμαι, ναι, τριών. Στα τρία τα παιδιά δεν έχουν και τόσο πολύ μαλλί. Εσύ γεννήθηκες, ναι, με αφάνα, ναι, λοιπόν. Πότε άρχισες για πρώτη φορά να χάνεις τα μαλλιά σου? Στα έξι μου εμφανιστήκανε κάτι κυκλάκια, μικρά κενά. Τα είδε η μαμά μου, λέει, τι είναι αυτό, μήπως είναι τώρα, μήπως είναι. Πάμε στο γιατρό. Πάμε στο γιατρό, λέει, είναι αλλοπαικία γυροειδής. Επειδή έχει αυτά τα μικρά κυκλάκια, την ονομάζουν γυροειδή. Θα του δώσουμε, ξέρω εγώ, κάτι, ούτε που θυμάμαι τι ήταν, δεν ξέρω. Βάζεις, βγάζει μαλλιά, πολύ ωραία, μια χαρά. Σταματάς, ξανά. Α, δεν έπιασε αυτό, δεν ήταν σωστό, πάμε να κάνουμε άλλο. Εσύ, όταν το εφαρμόσεις τοπικά, βγήκανε τα μαλάκια πάλι, δεν υπήρχε θέμα. Ωραία. Μετά, ξέρω, πέσανε. Α, μην κάνουμε αυτό, είναι άλλο. Πάμε σε άλλο γιατρό. Πάμε στον άλλο γιατρό, λέει, ξέρω εγώ, λοσιόν κορτιζόνη. Βάζουμε κορτιζόνη, βγαίνουν τα μαλλιά. Πολύ ωραία. Σταματάμε την κορτιζόνη, ξαναπέφτει τα μαλλιά. Ούτε αυτό. Πάμε άλλο. Κορτιζόνη αληθή. Οκ. Βάζουμε. Το ίδιο. Σταματάμε, ξαναπέφτει. Κορτιζόνη ή μπιστόλι. Μπιστόλι. Ναι, υποδόρειες, ενέσεις. Ανέσεις. Ναι. Και αυτό. Συνέχεια. Το ένα το άλλο. Ομοιοπαθητική. Δύο χρόνια. Είχα σταθεροποιηθεί σε μια κατάσταση όπου είχαμε μαλλιά εδώ πέρα, αλλά είχαν τραβηχτεί οι κροταφοί μου, είχα κάποια κενά. Εντάξει. Τώρα για τι ηλικίες μιλάμε? Κατά τη διάρκεια του δημοτικού αυτά. Αυτά τώρα τα απαριθμείς. Και από τα έξι που ήσουν πρώτη δημοτικού μέχρι, ξέρω εγώ, την έκτη, πέρναγες όλη αυτή τη διαδικασία. Ναι, ναι, ναι. Με διάφορες, με διακυμάνσεις το όλο θέμα, το οποίο ήταν πάντα παρόν, έτσι. Και φτάνει κάποιο σημείο μέσα σε όλα αυτά που ψάχναμε. Εν τω μεταξύ, εγώ είχα πάρει την κορτιζόνη σε όλες τις μορφές που υπήρχαν, έτσι. Χάπια, λοσιόν, μπιστόλι, αληθή, τα πάντα. Και φτάνουμε σε ένα σημείο που ακούμε, ας πούμε, ότι μια θεραπεία η οποία είναι καινούρια, ήταν τότε, δεν ξέρω τώρα αν χρησιμοποιείται, είναι μια θεραπεία με ένα φάρμακο που λέγεται κυκλοσπορίνη. Το οποίο είναι ένα βαρύ φάρμακο, ανοσοκατασταλτικό, δηλαδή καταστέλει το ανοσοποιητικό σύστημα του ανθρώπου, το οποίο συνήθως το δίνανε σε περιπτώσεις μεταμόσχευσης για να δεχτεί ο οργανισμός το νέο μόσχευμα. Mm. Και το δοκίμασαν επάνω μου. Και όταν το πήρα λοιπόν αυτό το φάρμακο, πήγαινα κάθε μήνα στο νοσοκομείο. Σε τι ηλικία? 11 χρονών. Έκτη δημοτικού. Ήταν σε πειραματικό στάδιο δηλαδή, ναι, αυτό. Ναι. Τότε ήταν καινούργιο. Ήμουν 11 χρονών. Και τότε ήταν που είπαμε εδώ, χτυπήσαμε τζόκερ. Γιατί ήταν το πιο θεαματικό. Δηλαδή εκεί γέμισα μαλλιά παντού. Φρύδια, χέρια. Ξανά ήμουν όπως στη φωτογραφία, έτσι, αφάνα. Ναι. Τα πάντα. Λέω, εδώ είμαστε. Και βέβαια αυτό είχε παρανέργειες. Γιατί είναι βαρύ φαρμάκο. Προσέχαμε πάρα πολύ. Κάθε μήνα στο νοσοκομείο για να μου πάρουν τα κάνω εξετάσεις. Γενικά μια διαδικασία που τώρα μου φαίνεται, ας πούμε, τελείως παρανοϊκή, ας πούμε. Δηλαδή εγώ τώρα είμαι σε μια φάση που κινδύνευα να καταστρέψω την υγεία μου για τρίχες τώρα, να βγάλω μαλλιά. Ένα παιδί 11 χρονών. Τέλος πάντων, θα τα πούμε μετά αυτά. Και όταν είπαμε ότι φτάσαμε στο επιθυμητό αποτέλεσμα, λέμε σιγά σιγά τώρα, ας πούμε, να σταδιακά και πολύ προσεκτικά να διακόψουμε τη θεραπεία. Και όταν λοιπόν έπεφτε η δόση, έπεφτε, όταν τελείωσε, ήταν κοντά στο καλοκαίρι που θα πήγαινα πρώτη γυμνασίου και θα άλλαζα σχολείο, γιατί θα πήγαινα σε ένα ιδιωτικό και θα άλλαζα σχολείο. Με το που σταμάτησα λοιπόν το φάρμακο αυτό, επέστρεψε η αλλοπαικία με τέτοια εκδίκηση που μέσα σε δύο εβδομάδες μου πέσανε όλα τα μαλλιά. Το καλοκαίρι στις διακοπές μου από έκτη δημοτικού για πρώτη γυμνασίου. Δηλαδή έκανα έτσι με τη χτένα και δεν φαινόταν μετά η χτένα από αυτά που έβγαζα. Εκεί θυμάμαι ότι είχα πάθει σοκ. Λέω κάτι έχω, πεθαίνω. Όχι, είναι και κάτι άλλο. Εκεί στην έκτη δημοτικού προς πρώτη γυμνασίου, είναι η κόρη μου σε αυτή την ηλικία γι' αυτό, μπαίνουν τα παιδιά σε μια προεφηβική κατάσταση που αρχίζει, ας πούμε, το αγόρι σε αυτή την ηλικία σιγά σιγά να σκέφτεται το άλλο φίλο, σταματάει να σκέφτεται μόνο το ποδόσφαιρο. Έτσι, είναι μια μεταβατική περίοδος. Άλλαξε σχολείο, μπήκε σε μια προεφηβική ηλικία και ξαφνικά μέσα σε ένα καλοκαίρι γίνομαι έτσι. Χάνεις όλα στο μαλλιά. Ακριβώς.
Και σκάς μη τη Σεπτέμβρη στο καινούριο σχολείο. Εντάξει, το πρώτο σημάδι άμυνας είναι να φορέσω καπέλο. Χωρίς καθόλου μαλλιά πήγες στο καθόλου, έτσι όπως είμαι τώρα. Έτσι όπως είμαι τώρα. Το πρώτο σημείο άμυνας ήταν να φορέσω ένα καπέλο. Το οποίο το φορούσα πάντα. Έγινε το μόνιμο αξεσουάρ μου για πόσα χρόνια, μέχρι να φτάσω 18 χρονών. Έκανα κάποιες απόπειρες να το βγάλω το καλοκαίρι στην παραλία. Μιλάμε τώρα καπέλο ακόμα και μέσα στη θάλασσα, έτσι. Αλλά αμέσως με το που έβλεπα τον κόσμο που πέρναγε, το πώς με κοιτούσε, ο οποίος κανένας δεν έλεγε τίποτα, έτσι. Δεν μιλάμε τώρα για κάτι τραγικό. Απλά και μόνο το πώς με κοιτούσαν, εγώ δεν το άντυχα, δεν μπορούσα. Δεν ξέρω. Δεν μπορούσα να το. Στο σχολείο πώς ήταν η κατάσταση? Στο σχολείο ήταν μια κατάσταση. Όταν έσκωσες μύτη έτσι και σε είδανε τώρα τα πιτσιρίκια τα άλλα. Να... Εγώ προσπαθούσα να το κατάσταση... κάνω ότι δεν τρέχει τίποτα. Δεν ήθελα δηλαδή να το δείχνω. Δεν ήθελα κιόλας να δείχνω ότι είμαι. Πώς το λένε. Ήθελα να είμαι ένα από τα παιδιά. Δεν ήθελες να σε λυπούνται. Ούτε να το συζητάω. Ναι, ούτε να το συζητάω. Ούτε ναι. Να το... Εντάξει, είναι αυτό που βλέπεις. Ναι. Απλά κάποια στιγμή με είχε ενοχλήσει που. Αυτό έγινε αργότερα. Είχε κυκλοφορήσει μια φήμη ότι είμαι έτσι γιατί κάνω χημειοθεραπεία. Και ότι έχω καρκίνο. Το οποίο ήταν καμία σχέση. Ναι. Εντάξει, πολύ, για πολύ λίγο ήταν αυτό. Έφυγε η φήμη αυτή γιατί εντάξει. Βλέπαν ότι ήμουνα, ξέρω, από το πρωί μέχρι το βράδυ, ας πούμε, έπαιζα μπάσκετ, έτρεχα από εδώ από εκεί, ήταν, φαινόταν ότι ήμουν καλά. Πότε έφτασες να δυναμώσεις μέσα σου και να είσαι καλά και να πάρεις τη ζωή στα χέρια? Το πέρασα όλο αυτό, δηλαδή πέρασα την εφηβεία όλη έτσι, το πάλεψα. Πότε σταμάτησαν οι γονείς και είπανε εντάξει τώρα δεν γίνεται τίποτα? Τότε, μετά το... Μετά από αυτό, ε. Μετά από το τελευταίο περιστατικό. Δεν γιατί υπάρχει, καθίσαμε... δεν έχει βρεθεί καμία θεραπεία για την αλλοπαιχία. Δηλαδή σήμερα αν κάποιος... Δεν ξέρω δεν γιατί όπως είπα και πριν το παράτησα. Το ζήτημα δεν με αφορά, δεν με απασχολεί πλέον καθόλου. Εγώ δηλαδή είμαι σε μια κατάσταση πλέον που το θεωρώ αυτό ευλογία. Γιατί εγώ το χρησιμοποίησα αυτό που μου έτυχε. Κοίταξα να ομορφύνω το μυαλό μου. Κοίταξα να ομορφύνω τον εαυτό μου σαν παρουσία να γίνω όμορφος άνθρωπος. Και επειδή είμαι τώρα σε μια κατάσταση όπου η διαφορετικότητά μου μου έχει βγει σε καλό και το χρησιμοποιώ στην τέχνη μου, ας πούμε. Δηλαδή, και μου αρέσει. Ήθελα να σου το πω αυτό. Και μου αρέσει. Ότι είναι ένα στοιχείο... Έτσι. Δεν νομίζω ότι είχατε πρόβλημα, ότι θέλετε να είσαστε έτσι. Από άποψη. Ναι, τώρα πλέον ναι. Έτσι νομίζαμε πάντα. Τώρα βγάλω μαλλιά θα έχω πρόβλημα. Όντως θα έχεις ένα θέμα τώρα. γιατί η αλήθεια είναι ότι είναι ένα στοιχείο πια της καλλιτεχνικής σου προσωπικότητας, σε αυτό έχεις δίκιο, που σε κάνει να ξεχωρίζεις. Και επειδή είναι έντονο στοιχείο της καλλιτεχνικής εξωτερικής σου εμφάνισης, έχοντας συνδυάσει το στοιχείο αυτό με τη μουσική σου, τώρα να σου πω ότι δεν θα θέλαμε να σε δούμε με μαλλιά τώρα ξαφνικά. Έτσι μας αρέσει, έτσι σε έχουμε συνηθίσει. Έχω στο νου μου κάποιους οι οποίοι δεν θέλουν με τίποτα να βγάλω μαλλιά. Είναι τα παιδιά από την πάντα μου που μου έχουν πει ότι θα πληρώσω πρόστιμο. Έτσι μεγάλο που έχει πρόστιμο. Δεν μου λες. Έχεις παντρευτεί το παιδικό σου έρωτα. Ναι. Τι ωραίο που είναι αυτό. Ναι, είναι σπάνιο. Πολύ σπάνιο. Και καθόλου εύκολο. Συγγνώμη. Καθόλου εύκολο. Όταν λες παιδικό, πόσο παιδικό? Γνωριστήκαμε στα 13. Άστο καλό. Στα 13, εντάξει, δεν γίναμε ζευγάρι κατευθείαν. Απλά ήταν οι γονείς μας φίλοι. Και μέσα από αυτό είχαμε μια παρεούλα τα παιδιά τους. Παρέα γονέων που έγιναν παρέα και τα παιδιά. Και από εκεί προχώρησε αυτό το πράγμα και έγινε. Πω, ανατριχιαστικό είναι αυτό. Γιατί πρόσεξε τώρα, αν την ξέρεις από τα 13, εσύ τη γνώρισες σε μια περίοδο που διαχειριζόσουν με δυσκολία το πρόβλημά σου. Που κυκλοφορούσες διαρκώς με καπέλο. Που... Και πρέπει να την ερωτεύτηκες πάρα πολύ και να μην είχες ποτέ το κουράγιο να την πλησιάσεις, να τις ανοιχτείς. Εντάξει, ήταν ωραίο γιατί ήταν και μια έτσι αγνή ηλικία. Ήταν ωραίο γιατί ήταν νωρίς και οι αναμνήσεις που έχουμε τις λέμε τώρα και κάνουμε πλάκα γι' αυτό. Ας πούμε, δεν είχαμε τίποτα. Λέτε, και πού είναι που ακουμπιόμασταν, ας πούμε. Εσύ τις είχες ποτέ ανοιχτή, είχες ποτέ τολμήσει να κάνει. Βέβαια, ξέραμε και οι δύο. Ναι. Το ξέραμε, αλλά δεν είχαμε πει τίποτα ένα στον άλλον. Απλά έτσι με τον τρόπο μας θέλαμε να βλεπόμαστε. Την έχασες μετά για χρόνια? Την έχασα γιατί μέναμε μακριά, είχαμε ο καθένας στη ζωή του, μαθήματα, φροντιστήρια, το ένα τ' άλλο, αλλά πάντα υπήρχε ένα μέρος στο μυαλό μου. Και πότε... Πιο μετά, μόλις τελειώσαμε το σχολείο, 18-19 χρόνια. Μετά βρήκες το κουράγιο και, μετά, τη δύναμη και τις... Ναι, ξαναβρεθήκαμε. Φλερταρές.
Και γιατί με μεγάλη σχέση από τότε, βέβαια, εντάξει, με φουρτούνες, έτσι. Κοίτα. Είχαμε και χωρισμούς, είχαμε τα πάντα, γιατί είναι δύσκολο. Το να φλερτάρεις τον παιδικό σου έρωτα είναι πιο δύσκολο. Ναι. Δηλαδή, ξέρεις, υπάρχει πάντα αυτό ότι αυτή είναι η φίλη μου, η παιδική. Ναι. Που τώρα πώς να της το γυρίσω, φίλη, να της πω ότι τη βλέπω αλλιώς. Ενώ μια κοπέλα που γνωρίζεις εκείνη τη στιγμή είναι πιο εύκολο, δεν είναι. Ναι, γιατί είναι αυτό, ότι διακινδυνεύεις τη φιλία. Γιατί αν δεν πετύχει, μετά τα πράγματα αλλάζουν. Δεν ξαναγυρνάς. Εσύ έκανες το πρώτο βήμα. Και οι δύο. Και οι δύο. Σαν να αισθανθήκαμε ταυτόχρονα ότι ήρθε η ώρα. Ότι ήταν η κατάλληλη στιγμή. Και τώρα έχετε και παιδάκι. Και τώρα έχουμε και μια κορούλα 8 μήνων. Αχ, μωρέ, τι ωραίο αυτό. Πάρα πολύ ωραία. Πώς νιώθεις? Αλλάζει πάνω στην κόρη και σε μένα η γυναίκα μου. Έχω πάθει την πλάκα μου. Πρέπει να είσαι πολύ τρυφερός μπαμπάς, έτσι μου φαίνεσαι, δεν ξέρω γιατί. Προσπαθώ. Σε. Προσπαθώ, ναι, είμαι. Χάζω μπαμπάς, είναι ο ορισμός. Είσαι ερωτευμένος πιο πολύ με την κόρη ή με τη γυναίκα σου τελικά? Ναι, αυτό παίζει κάθε μέρα. Παίζει. Απλά επειδή η κόρη είναι το νέο, είναι το νέο αυτό, γι' αυτό έτσι παίρνει όλη μου την προσοχή. Αλλά είναι ωραίο. Είμαι πολύ τυχερός, πιστεύω. Πόσο καιρό παντρευτήκατε? Το 13. Α, είναι και πρόσφατο. Σχετικά πρόσφατο. Ναι, πρόσφατο. Τι ωραία, δηλαδή πας καλά στη δουλειά σου, καλά στην προσωπική σου ζωή. Καλά όλα. Εάν μας βλέπει λοιπόν, γιατί σίγουρα μας βλέπουν τώρα γονείς. Μπράβο, ναι, αυτό. Που έχουν παιδάκια που μπορεί να έχουν αντιμετωπίσει και να έχουν το δικό σου πρόβλημα και ζορίζονται. Τι μήνυμα έχεις να τους δώσεις, δηλαδή πότε εσύ έτσι απελευθερώθηκες από όλο αυτό το... τι δυσκολία ναι, που μπορεί να πέρασες? Λοιπόν, πρώτα απ' όλα, αυτό που είπα στην αρχή. Ξεκινάμε από τα πολύ βασικά. Δεν είναι πρόβλημα υγείας. Το παιδί είναι μια χαρά. Μπορεί να κάνει τα πάντα. Πρέπει να το συνειδητοποιήσει, γιατί εγώ πέρασα από το στάδιο που έλεγα, εγώ έχω κάποιο είδος αναπηρίας. Ναι, δεν είμαι σαν όλους τους άλλους ανθρώπους. Είμαι πιο κάτω. Να. Λοιπόν, πρέπει αυτό να το συνειδητοποιήσει το παιδί. Ότι είναι σαν όλους τους ανθρώπους. Και αυτό που έχει, που είναι διαφορετικό, είναι καλό. Δεν είναι κακό. Αν το χρησιμοποιήσει σωστά, θα τον θυμούνται όλοι. Και ένα πράγμα το οποίο κάνει καλά, ένα ταλέντο, ή ξέρω εγώ, είναι καλό σε κάποιο άθλημα, είναι καλό στη δουλειά του, ζωγραφίζει ωραία, δεν ξέρω εγώ τι. Σε συνδυασμό με τη διαφορετικότητά του μπορεί να είναι δύο φορές καλύτερο. Άρα λοιπόν, αν προσπαθούμε να κάνουμε καλύτερο τον εαυτό μας και να κοιτάμε τα πράγματα τα οποία πραγματικά μετράνε, είναι καλό πράγμα. Είναι ωραίο. Μπορείς να έχεις μια πολύ ωραία ζωή. Εγώ, δηλαδή, εγώ σου λέω, θεωρώ τον εαυτό μου πάρα πολύ τυχερό άνθρωπο. Και αυτό το πράγμα τότε που μου έτυχε και αυτό που πέρασα, ευτυχώς βέβαια, ευτυχώς είχα γονείς, είχα οικογένεια, η οποία ήταν βράχος από πίσω μου. Και γιατί όλα αρχίζουν και τελειώνουν στο σπίτι, έτσι το ξέρουμε όλοι αυτό. Δηλαδή δεν πάνε να έχεις τα καλύτερα σχολεία, ξέρω εγώ, συμβούλους, ψυχολόγους, τα πάντα. Όλα αρχίζουν και τελειώνουν στο σπίτι. Λοιπόν, είχα γονείς οι οποίοι ήταν βράχοι και οικογένεια. Είχα πάρα πολύ καλούς φίλους. Μέσα από αυτή τη διαδικασία έμαθα να ξεχωρίζω τους πραγματικούς φίλους από τους ψεύτικους. Και στο τέλος μου έκανε καλό. Οπότε, τα παιδιά τα οποία είναι σαν και εμένα, όπως ήμουν και εγώ παιδί, θα πρέπει να κοιτάξουν τα σημαντικά πράγματα στη ζωή και όχι τις τρίχες.